Καλά βλέπετε. Σουζούκι. GSXR 1300. Αλλά σε εμάς αρέσει η γεμάτη. Η ονομασία με ονοματεπώνυμο. Εδώ έχουμε την Νέα Χαγιαμπούσα. Πάμε να πούμε δύο λόγια και να γνωρίσουμε την πραγματικά, τη γνήσια GT από το εργοστάσιο του Χαβαμάτσου. Ακούω, λέει, εδώ και καιρό ότι θα έρθει, λέει, θα φτιάξω το καινούριο Χαγιαμπούσα. Τι τουρμπίσιο μας είπαν ότι θα είναι, τι νίτρο θα έχει, τι φτερά να πετάει, τι ηλεκτροτουρμπίνες και τα σχετικά. Όλα αυτά τελικά δεν ήρθαν στη ζωή μας. Γιατί πολύ απλά δεν χρειαζόντουσαν. Γιατί το Χαγιαμπούσα ήταν ήδη καλό, ήταν όριμο, υπήρχε και πολύ απλά αυτό το είχαμε δει, ότι ήταν ο κυρίαρχος της highway οδήγησης με σπορ στοιχεία. Οι άνθρωποι από το Χαμαμάτσου κάτσαν, σκεφτήκαν, συζητήσανε και επιτέλους μετά από 13 ολόκληρα χρόνια αποφασίσανε να σχεδιάσουν και να φέρουν στη ζωή μας την Gen 3, γενιά 3 δηλαδή, την πιο όριμη, την πιο σύγχρονη, τη σημερινή Χαγιαμπούσα 1300. Το θέμα είναι πόσο διαφορετική, πόσο καλύτερη και τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο και αν αυτό θα αποτελέσει λόγο για να επανέλθει αυτό το σκληροπυρηνικό κοινό σε αυτή την ιδιαίτερη αλλά σούπερ δυναμική και γεμάτη συνέστημα μοτοσυκλέτα. Πω ομορφιά. Έχει αδυνατήσει, αλλά να τη δείτε από κοντά. Από μακριά τα έχει τα κιλάκια της. Να ανέβω πάνω. Να ανέβω πάνω να δω τι θα εισπράξω. Και ναι, είναι Χαγιαμπούσα. Δεν μπορείς να πεις τίποτα διαφορετικό, γιατί πραγματικά όλα σου θυμίζουν κάτι. Από εκείνη την καλή τη Χαγιαμπούσα που έγινε καλύτερη. Καταρχάς είναι πιο σφιχτή, πιο ωραία, πιο γραμμωμένη, πιο καλοκαιρινή, ρομβική. Προσέγγιση στο ρεζερβουάρ. Έχουμε ένα ρεζερβουάρ διαμαντένιο και ειδικά σε αυτό το χρώμα, το μεταλλικό, είναι σούπερ διαμαντένιο. Έχει στενέψει όταν ανεβαίνεις πάνω. Το μούτρο όμως, μπροστά, εδώ που θα βάλετε όλο το κεφάλι σας και θα σκύψετε καλά, γιατί ξέρετε τι θα δείτε, εδώ έχει θέαμα στα όργανα, είναι φαρδί, πλατή και σούπερ αεροδυναμικό. Θα μου πεις, πού το ξέρεις, κύριε Θανάση, το οδήγησες? Μόνο στον ύπνο μου. Προς το παρόν βλέπω και μπορώ να κρίνω ότι η Χαγιαμπούσα διατηρεί ευτυχώς την Grand Turismo προσέγγιση από την αεροδυναμική που είχε και το προηγούμενο μοντέλο. Μη σας πω ότι εδώ είναι ακόμα πιο αεροδυναμική σε ό,τι αφορά το φάρδος. Θα μιλήσουμε για τα όργανα, γιατί είναι το πρώτο που θα δεις που θα εισπράξεις. Όμως, αφού κάτσαμε στην, για να δω, ναι, αναπαυτική σέλα, να βάλουμε και τα ποδαράκια μας. Το ένα, γιατί άμα βάλω και τα δύο, θα ξαπλώσω από τα αριστερά. Ψηλά! Ψηλά το νιώθω το δεξί και το ίδιο θα νιώσω και το αριστερό. Διότι η Χαγιαμπούσα δεν ξεχνάει ότι είναι GSXR και έχει όλα τα καλά στοιχεία από το GSXR που ξέραμε τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Έχει σπορ στοιχεία και θα την οδηγήσετε και σβέλτα και γρήγορα και μέσα σε πίστα και εκτός πίστας και να αφορά τον εξοπλισμό σας και να προσέχετε. Αλλά η Χαγιαμπούσα δεν πάει να είναι ίσως η πιο γρήγορη Grand Turismo μοτοσυκλέτα τουλάχιστον από την Ιαπωνία και να το πούμε και εδώ. Ότι είναι made in Japan και το συστάθουμε κατευθείαν από την ποιότητα κατασκευής, τη βαφή και τη συναρμολόγηση των πλαστικών. Οπότε, έχουμε μια θέση οδήγηση στο γκορμό λεκάνη του αναβάτη, ξεκάθαρα σπορ με τουριστικά στοιχεία. Όμως, όταν πιάσεις το τιμόνι, βλέπεις κάτι ακόμα πιο σπορ. Ότι τα clip-ons έρχονται και δίνουν μια αγωνία έτσι γλυκιά γραμμική προς τα κάτω, να έρθεις και να πέσεις, ή μάλλον πιο σωστά να ξαπλώσεις, να αγκαλιάσεις το μπροστινό σύστημα για να στρίψεις δεξιά. Άμα θες αριστερά, πας απ' την άλλη. Η Χαγιαμπούσα λοιπόν οριμάζει, βελτιώνεται σε σημεία. Αλλάζει και την εμφάνιση που για αυτή δεν θα σας πω πολλά. Εσείς θα τη δείτε, θα την κρίνετε, θα αποφασίσετε και ουσιαστικά θα γράψετε τα σχόλιά σας και θα είναι το πρώτο οφθαλμόλυτρο που θα κάνετε σε αυτή την πυραυλό μοτοσυκλέτα. Τι έχει αλλάξει όμως πραγματικά, αφού αυτά είναι κοντά στο προηγούμενο μοντέλο που ήταν καλό και έγινε καλύτερο και πόσο στο 2021 έχει έρθει μετά από 13 ολόκληρα χρόνια? Αυτό είναι που αλλάζει. Το τσακ. Το τσακ, αυτό το τσακ που κάνει τη διαφορά.
που σήμερα είναι τα ηλεκτρονικά. Που σήμερα είναι τα ηλεκτρονικά βοηθήματα και εδώ το νέο μοντέλο, η νέα μπούσα, όπως σας αρέσει να τη λέτε, τα ενσωματώνει λειτουργικά όλα μαζί. Δηλαδή γίνεται μια ηλεκτρονική χοροδία ηλεκτρονικών συστημάτων που θα σας αφήσει. Είδατε, μπήκαν τα ηλεκτρονικά και με μπερδέψανε. Να πάρετε όλο τον γκάζι. Απότομα θες. Λιγότερο απότομα. Όπου θες, όπως θες το παίρνεις. Η μπούσα θα σκεφτεί για εσάς. Οπότε θα την οδηγήσεις πιο άνετα, πιο εύκολα. Okay, δεν είναι για νέους ερχόμενους. Είναι πάντα για έμπειρους μοτοσυκλετιστές που ξεκάθαρα ξέρουν τι θέλουν. Όμως όλα αυτά τα μπικικίνια, τα ηλεκτρονικά που υπάρχει και διαθέτει το νέο μοντέλο, θα μας δώσουν τη δυνατότητα να απολαύσουμε με ασφάλεια τη νέα μοτοσυκλέτα. Και αυτό ήταν το ζητούμενο. Γιατί σήμερα όλα γίνονται διαφορετικά. Θες Euro 5, μονοξίδιο, υδρογονάνθρακες, το γκάζι γίνεται λιγότερο, δεν έχει σημασία, ήδη ήταν αρκετό. Και ξέρω πολύ καλά και μην μου το κρύβετε, ότι οι περισσότεροι από εσάς θα βάλετε το δαχτυλάκι σας ή και το χεράκι σας, για να το κάνετε ακόμη πιο δυνατό. Και η Suzuki σας αφήνει και θα πάρετε πολύ περισσότερα άλογα, γιατί οι χαγιαμπουσικοί φίλοι της μοτοσυκλέτας ξέρουν πολλά κόλπα για να ξετρυπώνουν άλογα από το μοντέλο. Ποια λοιπόν ήταν η πρώτη εικόνα, το πρώτο touch? Ότι το μπούσα έμεινε σταθερό, έτσι όπως το ξέραμε. Δεν έγινε κάτι διαφορετικό, δεν εκφυλίστηκε στο βωμό των προδιαγραφών Euro 5, δεν χάλασε, δεν. Είναι ακόμα ολοκληρωμένη. Και το πρώτο touch είναι αρκετό να σας πούμε ένα μεγάλο ναι και ένα μεγάλο μπράβο στη Suzuki που καταφέρνει να κρατήσει αυτό το διαμαντένιο τετρακύλινδρο κινητήρα εν σειρά μέσα στο πλαίσιο αυτών των σφιχτών, σκληρών προδιαγραφών που ουσιαστικά, θα το πω ανοιχτά, έχουν ευνουχίσει τη μοτοσυκλέτα τα πολλά τελευταία χρόνια. Εμείς περιμένουμε να οδηγήσουμε τη μοτοσυκλέτα, να σας πούμε, να σας δούμε και να μας δείτε πώς την οδηγάμε και να σας μεταφέρουμε όσο μπορούμε το οδηγικό feedback. Και μέχρι τότε, εσείς πολύ απλά δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε τα καταστήματα της Suzuki στην Αθήνα ή και στην περιφέρεια, να δείτε από κοντά τη μοτοσυκλέτα, να φωτογραφηθείτε μαζί σας και φυσικά να τη βάλετε στα όνειρά σας και να βάλετε και στο σώμα σας, αλλά στο κεφάλι σας, όλο σας, το μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό. Oh,